Θα πάμε σε ένα μέρος που συνηθίζουμε διαχρονικά να συνδεόμαστε και να μεταφέρουμε το κλίμα των εορτασμών. Πού αλλού, στην Αγία Μαρίνα στη Βόνη θα πάμε. Εκεί υπάρχει συνεργείο, υπάρχουν συνάδελφοι εδώ από τον Όμιλο της Crete TV. Διαφορετικός ο εορτασμός στην περιοχή, βέβαια εξαιτίας και του σεισμού και της σεισμικής δραστηριότητας και των προβλημάτων βέβαια που έχουν ακολουθήσει και των επιπτώσεων. Θέλω να πάμε στην κυρία Βαγγελιό Πατεράκη. Είναι ταμείας του πολιτιστικού στυλόγου Βόνης, να μας μεταφέρει το κλίμα. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις βέβαια, να πούμε και χρόνια πολλά για αυτό το τριήμερο, για αυτές τις ημέρες. Πώς είστε, κυρία Πατεράκη? Γεια σας, καλά εσείς, χρόνια πολλά υγεία σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, πόσα τάματα βέβαια. Έχουμε διαφορετικό κλίμα. Και πόση ανάγκη έχουμε από, από αυτούς τους εορτασμούς και από αυτή την εορτή. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω, είστε έτοιμοι να μας στείλετε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, παρά τη δύσκολη συγκυρία, παρά την ιδιαιτερότητα και τα προβλήματα, και σε μια περιοχή που έχει δοκιμαστεί αρκετά? Θα ήθελα να δώσω δύναμη στους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους εδώ στο χωριό. Ένα άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι ο κόσμος έχει φύγει από το χωριό. Πρέπει με κάποιο τρόπο να τον βοηθήσουμε να ξαναεπιστρέψει. Γιατί αν δείτε την εικόνα αυτή τη στιγμή στη Βόνη που επικρατεί, είναι πραγματικά λυπηρή. Τέτοια ώρα άλλα χρόνια ο κόσμος ήταν πάρα πολλής. Πάρα πολλές. Ξέρετε κάτι, έχετε δίκιο, πολλές οι δυσκολίες, αλλά και μόνο ότι συνδεόμαστε ζωντανά, βλέπουμε κάποιους ανθρώπους μεταξύ αυτών και εσείς οι ίδια, τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου, να προσπαθούν να δηλώνουν παρόν παρά τις δυσκολίες, είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Εννοείται, εννοείται, προσπαθούμε. Ξέρετε, είναι χιλιάδες οι πιστοί που συρρέουν κάθε χρόνο παρά την πανδημία, παρά τη σεισμική δραστηριότητα που έρχονται, που σπέβδουν στην περιοχή, που συρρέουν κατά χιλιάδες για να ανάψουν ένα κεράκι και να προσευχηθούν. Παρόμοιο σκηνικό θα επικρατήσει και φέτος, είμαι σίγουρος. Μακάρι να επικρατήσει. Προς το παρόν όμως δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Προς το παρόν ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος είτε για τους σεισμούς είτε για το κορονοϊό, που φοβάται ο κόσμος μέσα στο πλήθος να έρθει. Υπάρχει όμως, κυρία Πατεράκη, καλή διάθεση και αισιοδοξία, όπως ανέφερε και ο Νίκος, τουλάχιστον ο φετινός εορτασμός να είναι καλύτερος από την προηγούμενη χρονιά. Έστω και λίγος περισσότερος κόσμος να έρθει, θα είναι ένα μήνυμα ελπίδας. Ναι, ο κόσμος ας έρθει, να φοράει όμως μάσκες. Αυτό είναι το παν. Να έρθει στο πανηγύρι, στη χάρη της, να φοράει μάσκες. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε σε όλο τον κόσμο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος στη Βόνη τι ανέλαβε για φέτος να υλοποιήσει και να πραγματοποιήσει εκεί για το πανηγύρι που στείνεται? Δεν έχουμε κάνει κάποια εκδήλωση φέτος για κάποιους προσωπικούς λόγους του χωριού, για κάποιο θέμα του χωριού. Προσπαθούμε όμως να πείσουμε τον κόσμο να φοράει μάσκες και να πηγαίνει μακριά από τα ετοιμόρροπα κτίρια. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε, να ευχηθούμε και του χρόνου. Θα είμαστε δίπλα σας, είμαστε δίπλα σας, να τα πούμε και το επόμενο διάστημα και ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά στο μέτωπο της συμμετοχής. Σωστά, Εύη? Σωστά, και εμείς θα είμαστε εκεί. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, πολύ. Δώσαμε και το κλίμα, δώσαμε και την εικόνα από τη Βόνη. Και...